ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Τώρα πάει η μπάλα στον Θωμά τον Ιωάννου. Η σέντρα στην περιοχή πολύ δυνατή στο δεύτερο δοκάρι ο Γκαρθία. Η κόντρα πάνω στον Ψύχα, το κόρνερ, η πρώτη καλή φάση για την ΑΕΚ. Ο Γιαννιώτας με ταχύτητα ανεβαίνει, Γιαννιώτας που περνάει στην περιοχή. Το γύρισμα για τον Πίτα προλαβαίνει, ο Λαφράντς περνάει την μπάλα σε κόρνερ. Ματέι εκτελεί, θα απομακρύνει ο Τρουγιόλ στο σούτ από το Ζιώ. Ο Πέδρο δυνατό, η μπάλα κοντράρει πάλι στον Χέιτλι και καταλήγει σε κόρνερ. Βρήκε τον Μπίσεσβάρ έξω από την μεγάλη περιοχή, πάει σε καταμέτωπο επίθεση, το σουτ, η κόντρα γκολ! 1-0 ο Απόλλωνας με τον Μπίσεσβάρ στο 12ο λεπτό. Ο Μπίσεσβάρ που επιχειρεί το σουτ, η μπάλα κάπου κοντράρει, παίρνει μια περίεργη τροχιά. Δεν την περίμενε ο Ζωέλ Μόλ, την έστειλε στα δίχτυα ο Μπίσεσβάρ το πρώτο του γκολ. Με την φανέλα του Απόλλωνα ξανά εδώ, το σουτ, η μπάλα κοντράρει, κοιτάξτε την πορεία που παίρνει. Ο Χέιτλι με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει κατευθείαν έξω όμως η μπάλα. Ο Γιαννιώτας που κάνει κίνηση. Τώρα βλέπει τον Πίτα. Κοντά στο 2-0 ο Απόλλωνας. Σε θέση offside. Ο Πίτας. Καλή σέντρα. Εκεί όμως που είναι ο Γιούστε. Σουτ που γίνεται από τον Σπυρόφσκι. Πέφτει ο Δημητρίου. Μπλοκάρει την μπάλα. Κέρδισαν και πάλι τη ΑΕΚ με Σπυρόφσκι. Ψάχνει κάθετα και βρίσκει τον Τρισκόφσκι. Ωραία πάσα για τον Γκαρθία. Το σουτ έπεσε στη γωνία του. Ο Δημητρίου και μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ είναι ο Γκαρθία. Ο Πίτας έτρεξε, πρόλαβε την μπάλα. Μπίσεσβάρ, η σέντρα πολύ καλή για τον Αντικινήτο. Πλασέ στο δοκάρι και έξω. Εδώ δεν υπάρχει offside. Έρχεται από πίσω ο Αντικινήτο. Πλασέ η μπάλα στο δοκάρι και θα καταλήξει σε πλάγιο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Γιαννιώτας προσπαθεί να πλασάρει τον Μόλιν, υπάρχει offside, δεν υπάρχει goal. Ο Γιαννιώτας που ήταν εκτεθειμένος, πλάγιο αυτή τη φορά για την ομάδα της Λεμεσού. Την κοινή προσπάθησε για σέντρα. Δεύτερο σούτ στο δοκάρι, στη ρίζα της Δοκού. Η μπάλα κόντραρε πάνω στο σώμα του Μιγγέλ Γκονζάλεθ, έμεινε όμως κοντά στον την κοινή, ο οποίος επιχείρησε το σούτ. Σταμάτησε στη ρίζα της Δοκού, Πίτας τώρα για τον Γιαννιώτα, το φαλτσαριστό σου την μπάλα έξω. Εδώ η προηγούμενη φάση πάνω στο σώμα του Μιγγέλ Γκονζάλεθ, έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Γιούστε, δεύτερη γκολ από τον Γιαννιώτα, 2-0 ο Ματέι. Ο Ματέι είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ, 2-0. Εδώ η εκτέλεση κόρνερ, ο Γιούστε την κεφαλιά, είναι καλυμμένος ο Ματέι. Με αυτή την κοντινή κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ελέγχεται φυσικά η φάση. Θα ελεγχθεί μάλλον από το VAR. Φτάνει τα 6 γκολ. Ο Πίτας γκολ 3-0. Μέσα σε ένα λεπτό ο Απόλλωνας αυτό το εύθραυστο 1-0 το κάνει 3-0. Ο Πίτας ο οποίος φτάνει τα 12 τέρματα. Να δούμε τον Απόλλωνα. Η σέντρα, το σούτ που έγινε. Ο Γιαννιώτας τώρα το ανάποδο. Ο Μόλ σε κόρνερ. Το κόρνερ που εκτελέστηκε. Κεφαλιά που δεν έγινε από τον Ντένιτς. Η πρώτη κεφαλιά ήταν από τον Γιούστε. Γιαννιώτας θέλει χώρο. Το σούτ πάνω από την εστία. Ανδρέας Μακρύς τον καταδιώκει. Ο Γιούστε, πολύ ωραία πάσα, φάουλ που γίνεται από τον Μαλεκίδη. Βγάλε νωρίτερα την κίτρινη κάρτα στον Μαλεκίδη, πάει να το δει ο ίδιος, άρα θα εξετάσει πιθανότητα κόκκινης κάρτας. Εδώ τσιμπάει ο Ακοράν, έρχεται ο Μαλεκίδης, το ρίχνει στο έδαφος. Και από το VAR να δούμε τώρα, βγάζει την κίτρινη. Την κίτρινη την έχει δει ο Μαλεκίδης. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα. Του έδειξε και δείχνει αποβολή. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου.
10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.